Καλό μεσημέρι, κυρία Κόντρη. Επικρατεί μια έξαρση όσον αφορά τα κρούσματα της μολυσματικής ασθένειας στο τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και αρκετά μεγάλη αντίδραση κατά πόσο μπορούν να διεξαχθούν παιχνίδια, κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Η θέση της ΑΕΚ ποια είναι? Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί από χθες το απόγευμα έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον σχετικά με τις αναβολές των παιχνιδιών, είτε της Νέας Σαλαμίνας είτε με τον Εθνικό Άχνας. Γιατί έχουμε ήδη αγωνιστεί με την Νέα Σαλαμίνα και το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας αργεί αρκετά. Από εκεί και πέρα για μας είναι θέμα αρχής να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα. Είναι η θέση την οποία έχουμε διατηρήσει από τον προηγούμενο Μάρτιο. Και τότε μάλιστα ουσιαστικά ήμασταν μοναχικοί καβαλάριδες. Μαζί με την ανόρθωση. Οφείλω να πω ότι ναι, θυμάμαι πολύ καλό ότι ήσασταν. Ουσιαστικά η θέση μας είναι αμετακίνητη από τον προηγούμενο Μάρτιο μέχρι και τώρα. Δεν τίθεται οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό και δεν συνενέσαμε στην αναβολή των παιχνιδιών. Για τις αντιδράσεις της Σαλαμίνας και του Εθνικού που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αφού σας εξήγησα, δεν έχουμε οποιοδήποτε συμφέρον από τα παιχνίδια με τις συγκεκριμένες ομάδες. Δεν μπορούμε να υποφεληθούμε από παιχνίδια με τις συγκεκριμένες ομάδες. Γιατί με την μία έχουμε ήδη αγωνιστεί, με την άλλη θα γίνει αρκετά αργότερα, με την άλλη ομάδα. Αρκετά αργότερα το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα για μας είναι πάει η θέση μας, την έχουμε εκφράσει, είναι σταθερή, αμετακίνητη, την ίδια ώρα που δεν είχαμε άλλους συμπαραστάτες. Και τον προηγούμενο Μάρτιο, ουσιαστικά θυμίζω ότι από τότε μόνο εμείς και η Ανόρθωση είχαμε πει ότι ξεκάθαρη θέση είναι να συνεχιστεί κανονικά η αγωνιστική δράση και να μην υπάρξει οποιαδήποτε αναβολή. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ.